γενής κέντρος είναι μια δραστηριότητα από κοινού. Που κάνουν από κοινού οι Ελληνές και Παλωνιάς Ιχάλης από το εργατικό κέντρο. Και βεβαίως αυτή η συγκέντρωση έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, διότι όχι μόνο η εκπαιδευτική αλλά και ο κορυφαίος φορέας των εργατοϊπάλληλων του νομού και Παλωνιάς Ιχάλης μέρα ψήφισης του νομοσχέδιου για το νέο λύκειο και το νέο ΕΠΑΛ δίνουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά και πρέπει να παλέψουμε για μια άλλη παιδεία. Νομίζω ότι έχει μετά τις εξελίξεις και κυρίως μετά την απόφαση που έχουμε από μεριά της ΟΛΜΕ για την απεργία διαρκείας που ξεκινάει από 16 που είναι απευθύμενες επαναλαμβανόμενες και στην οποία πρέπει και εμείς να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις αλλά και να σπάσουμε τον κοινωνικό αυτοματισμό, έχει ουσία και είναι από τα πολύ βασικά ζητήματα να τσακιστεί ο κοινωνικός αυτοματισμός στον οποίο κοντάρει η κυβέρνηση προκειμένου να προωθεί στην πολιτική της. Γι' αυτό νομίζω ότι κυρίως σήμερα με το δεδομένο αυτό έχουμε να συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις και ταυτόχρονα να δράσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσει το εργατικό κέντρο από φορείς καταρχήν ποια είναι που είναι για να μιλήσουν. Σωματείο Οικοδόμων θέλει να μιλήσει. Σωματείο Οικοδόμων. Άλλος. Υδραυλική, σύνδεσμος υδραυλικών. Άλλος. Συνάδελφοι, πέστε τώρα όσοι είναι για να φτιάξουμε ένα προγραμματισμό. Υπάρχει άλλο συνάδελφοι που θέλει να μιλήσει. Πρωτοβουλία πολιτών, ο Στέλιος Ματαράκας. Άλλος. Λοιπόν, ωραία. Επομένως ξεκινάμε. Γιώργο, έχεις το λόγο. Συνάδελφοι, μετά από το προσκλητήριο αγώνα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για τη σημερινή ψήφιση του νομοσχεδίου για την παιδεία, το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης μαζί με την Ελληνική, στο σημερινό συναντήριο, καλούν τους εργαζόμενους, τις εργαζόμενες του νησιού και στο νησί και στην υπόλοιπη Ελλάδα να φωνάξουν ένα βροντερό όχι σε αυτό το νομοσχέδιο που πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ουσιαστικά είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα που η αστική τάξη, η πλουτοκρατία θέλει να δει στην εργατική τάξη και τα παιδιά της. Επιδιώκουμε τις συγκεκριμένες να διαφλώσει την παιδεία να φτιάξουν το νέο σχολείο της αγοράς που θα πετάει γρήγορα τα παιδιά της εργατικής τάξης από την γενική μόρφωση από το λίγο. Τα σκρώπουν για να γίνουν βία το αυριανό φτηνό ευέλικτο προσκυνημένο εργατικό δυναμικό χωρίς εκπαιδευτικά και αγιασιακά δικαιώματα. Γρανά στην κυκλοφορία των ομονοπωλιακών ομίλων. Αυτό είναι ο πυρήνας, η ουσία του νομοσχεδίου. Από αυτή λοιπόν τη σκοπιά, το θέμα αφορά πρώτα και κύρια την εργατική τάξη και όλο το λαό. Και όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς. Ποιος είναι συνάδελφοι ο στρατηγικός σχεδιασμός τους, σε συνθήκες οικονομικής και καπιταλιστικής κρίσης, υποτάσσουν το λύκειο στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, στη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας και της θεοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου, που προωθεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Το νέο σχολείο είναι το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Συνάδελφοι, πρέπει να σημάνει συναγερμός. Να το ανατρέψουμε, να το σταματήσουμε. Το κάθε σχολείο να γίνει και το οργάνωση του αγώνα κοινή δράση γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών. Όλοι μαζί, εργάτες, εργαζόμενοι, υπάλληλοι, εποχιακοί, ξενοχοϊπάλληλοι, αυτοπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες, μαθητές, μια φωνή, μια γροθιά σε κοινή μέτωπο πάλι για να μείνει στα καρδιά των νομοσχέδιων που συγκεκριμένα τι προωθεί. Στερεί από την παιδαγωγική και
τάξη. Μετατρέπει το λίθιο σε ένα τέλειο στατιστικό κέντρο. Επαναλαμβανόμενες εξετάσεις. Εντείνουν ταξικούς φραγμούς, τους νέους ταξικούς φραγμούς, αυτοί που υπήρχαν και ακόμη μονή. Θεσμοθετεί τη μαθητεία, τσάπα εργασία, με 9 ευρώ στις επιχειρήσεις και τους προετοιμάζει για δουλειά στη συνέχεια με αυτούς τους όρους, για δουλειά με αυτούς τους όρους. Όρους σύγχρονης κλαβιάς. Συνάδελφοι, η υπόθεση της μόδας των παιδιών μας, σε τελευταία ανάλυση αφορά εμάς, είναι υπόθεση του λαϊκού κινήματος. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αφήσουν στα νύχια των εκμεταλλευτών τους τη μάθηση των παιδιών τους σε αυτούς που ευθύνονται στο κάτω-κάτω για την καπιταλιστική βαρβαρότητα από τους μέτρους και εκμετάλλευση ανθρώπων από άνθρωπο. Τα μυαλά και ψυχές των παιδιών δεν τον είναι αντιαπλάθονται με στόχο η επόμενη βάρδια της κρατικής τάξης να στηρίξει το καπιταλιστικό σύστημα θωρακίζοντας το να γίνει γρανάζι του μονοπωλίου. Σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν κάνει άλματα. Υπάρχει δυνατότητα ήδη στις παραγωγικές δυνάμεις του σήμερα και του αύριο να μορφώνουν τα παιδιά μας ολόκληρα, να έχουν εξασφαλισμένη δουλειά με βάση το αντικείμενο που έχουν σπουδάσει. Υπάρχει δυνατότητα όλα τα παιδιά να αναπληρώνουν στα 18 τους τη βασική γενική μόρφωση μέσα από 9-12 το υποχρεωτικό σχολείο και στη συνέχεια να επιλέγουν είτε το δρόμο της επαγγελματικής κατάρτισης είτε το δρόμο για το πανεπιστήμιο. Φυσικά, χωρίς φροντιστήρια, με ίσες ευκαιρίες και εφόδια για το μέλλον τους. Αυτό το σχολείο έχουμε ανάγκη εμείς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό λοιπόν με επίτεται όχι μόνο το νομοσχέδιο, πρέπει να υπάρξει συνολική ρήξη εφόδια στη σύνη, σε όλη τη γραμμή της αντιλαϊκής πολιτικής, να γίνουν ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας και της κοινωνίας. Να ανατραπεί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Έτσι λοιπόν απαιτούμε πρώτον να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο. Αποκλειστική δημόσια και δωρεάν παιδεία με τον εγκάθινο σχολείο. Όχι στην ιδιωτική εκπαίδευση. Όχι στο περαστικό σύστημα εξετάσεων. Σε γέλια και πάρα. Όχι στα εξαρτητικά ωραία τη φωτιστή για σε παραπονόμενε εξετάσει. Όχι στην τσάμπα εργασία τη μαθητεία. Καμία απόλυση. Καμία διαθεσιμότητα. Να επανέλθουν οι τομεί και οι ειδικότητε των ΕΚΟΑ και εμά που καταργήθηκαν να επιτρέψουν να πιστέψουν και παιδευτικοί στην εργασία του. Όχι στην υπαρχηματοδότηση υγεία παιδεία Δήμων, έκτη χρηματοδότηση των σχολικών εκδοχών για πετρέλαιο σε όλα τα σχολεία, κανένα σχολείο χωρί παιδευτικού και βιβλία. Όχι στα 24 τμήματα, δωρεάν μεταφορά των μαθητών, ένα βέβαιο έχουμε από του μαθητέ δωρεάν. Φυσικά συνάδελφοι όλα αυτά, όλα αυτά η ικανοποίηση όλων αυτών των ετοιμάτων περνάει μόνο μέσα από τη σύγκρουση κατά μονοπόλια, με την εξουσία του. Οι εργαζόμενοι έχουν ένα μόνο δρόμο. Να προχωρήσουν με αφοβία συστηματική οργάνωση και οργανωμένη επιθαρχία, που θα αφισβητεί όχι μόνο την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά την ίδια που δημιουργεί τα μνημόνια και κάνει κόλλα στη ζωή του λαού, την εξουσία των μονοπωλίων. Αυτή η εξουσία δεν είναι πιο δυνατή από το αποφασισμένο και ξέροντα που θέλει να το πάει λαό. Δεν είναι παντοτινή. Μπορούμε λοιπόν με του αγώνε μα, δυναμώνοντα την αντακοή, την αντιθαρχία στι αποφάσει να κερδίσουμε χρόνο και έλεγχο. Κρίκος, που υπόθεση ταξική αγώνας παντού, να δυναμώσει η οργάνωση των εργαζομένων, να διαθετηθούν οι εργαζόμενοι από την επιρροή της θέσης εργοδοσίας, να αντιπαλέψουν αντιλήψεις πως κάποιοι άλλοι θα νοιαστούν, να αντιπαλέψουν αντιλήψεις και για αυτούς και από κόμματα του συστήματος και φυσικά τις ξεπουλημένες συνδικαλιστικές σχέσεις. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Η μόνη ελπιδοφόρα προοπτική είναι ο λαός πρωταγωνιστής στον αγώνα για να γίνει κυρίως του πλούτου που παράγει και της ζωής του φυσικά. Σε αυτόν τον δρόμο περπατάμε μαζί με το Πανεπιστημιακό Αγωνιστικό Μέτωπο.